Έχουμε κοντά μας την υποψήφια βουλευτή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Μαρία Νικολάρα. Κυρία Νικολάρα, πώς αποφασίσατε να διεκδικήσετε τη βουλευτική έδρα? Νομίζω ότι για πάρα πολύ κόσμο δεν ήταν έκπληξη. Από αυτόν τον κόσμο που με ξέρει όλα αυτά τα χρόνια, καταρχήν να πω ότι είναι τιμητικό το να σε καλεί το κόμμα σου και η συντροφή σου να αναλάβεις και να βρεις στην πρώτη γραμμή μιας μάχης, ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη συγκυρία, να διεκδικήσεις τη βουλευτική έδρα. Είπα ότι δεν ήταν έκπληξη για πολλούς, επειδή η παρουσία μου στα κοινά είναι από πολύ μικρή, με μία τάση που νιώθω ότι με έτρεχε από μέσα μου, έχοντας μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που νοιαζόταν όχι μονάχα για την οικογένεια, αλλά και για την κοινωνία συνολικά. Έχω αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια στα κοινά, σε κάθε μορφή τους, ενταγμένη στην αριστερά σχεδόν από την παιδική ηλικία, εφηβική ηλικία. 9 χρόνια τώρα περιφερειακή σύμβουλος, έχω βρεθεί κοντά στις έννοιες, στους καημούς, τα προβλήματα, στις προκλήσεις, στις ευκαιρίες που ανοίγονται στα νησιά μας. Άρα ναι, με αυτή την έννοια διεκδικώ την ψήφο των πολιτών της Λέσβου, του Λίμνου και του Άι Στράτη, και έχοντας μέσα μου την πεποίθηση ότι μέχρι τώρα είτε ήταν στην κοινωνική πολιτική ζωή είτε στον εργασιακό μου βίο, μπορούσα να κοιτάζω τους ανθρώπους στα μάτια, χωρίς να τους κοροϊδεύω. Άρα αυτό μου έχει δώσει και μια αγάπη από τον κόσμο, την οποία τη διαθέτω αυτή τη στιγμή και σε αυτόν τον αγώνα. Και νομίζω ότι μπορώ να πάω παραπέρα, δηλαδή να πάω τα προβλήματα του τόπου στην κεντρική πολιτική σκηνή. Γιατί σας κέρδισε η πολιτική και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ? Η πολιτική γενικά είναι μέσα μου, είπα πριν, από την εφηβεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως χώρος της αριστεράς είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση και με τον νόμο της απλής αναλογικής διεκδικεί την πρωτιά για τις εκλογές αυτές που θα ανοίξουν τον δρόμο για μια προοδευτική κυβέρνηση. Άρα είμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει και η νίκη της κοινωνίας, σημαίνει και η νίκη απέναντι σε αυτό το σύστημα που ζούμε αυτό το διάστημα, τα τελευταία 4 χρόνια. Από την πορεία σας στην αυτοδιοίκηση, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες μάχες που κληθήκατε να δώσετε και σε πόσες από αυτές θεωρείτε ότι έχετε βγει νικητής? Η αυτοδιοίκηση επίσης είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τα νησιά. Δυστυχώς δεν βρέθηκα σε θέση περιφερειακής αρχής. Η κοινωνία με την ψήφο της μας έταξε στο χώρο της αντιπολίτευσης. Εκεί χρειάστηκε να δοθούν μάχες για πολλά πράγματα, μικρά και μεγάλα. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την αυτοδιοίκηση είναι το αναπτυξιακό των νησιών μας, που βρισκόμαστε στην τελευταία θέση της Ευρώπης και βλέπουμε να περνούν από κοντά μας τα ΕΣΠΑ, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και όλα αυτά, χωρίς την πραγματικότητα, και το έχουμε αναπτύξει και σε περιφερειακά συμβούλια, ότι πόσο πετυχημένη είναι μια περιφερειακή αρχή κρίνεται και από το πόσο βελτιώθηκε το επίπεδο ζωής των ανθρώπων, πόσο καλύτερα τα πήγαμε, αν ανεβήκαμε ένα σκαλοπάτι. Αυτό δεν έχει συμβεί, άρα η πρόκληση είναι διαρκής και παρούσα. Είναι μια μάχη που δεν έχει κερδιθεί και το στοίχημα είναι ανοιχτό. Προφανώς μια σημαντική μάχη για τα νησιά μας ήταν η εποχή που υπήρχε η πρόθεση για την δημιουργία της Καράβας, όπου μαζί με την κοινωνία δώσαμε μια τέτοια μάχη ενάντια σε αυτό. Δυστυχώς όμως η βάστρια κατασκευάζεται. Σε περίπτωση που κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι παρέμβαση θα κάνει ως προς τη βάστρια? Αυτό το ζήτημα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά συνολικά την Ευρώπη, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Είπα την Ευρώπη επειδή είναι και μια γυρασμένη Ήπειρος. Βασικό είναι ότι θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν ένα δρόμο για τη ζωή, να προστατεύονται δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προστατεύονται και τα δικαιώματα και αυτών που ζουν σε ένα τόπο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να δίνουμε διέξοδο, ότι πρέπει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, γιατί δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας. Και όσον αφορά το θέμα της βάστριας, εμένα σε ό,τι με αφορά θα τοποθετηθώ σε αυτό το κομμάτι, ότι θα δώσω τη μάχη μέχρι τέλους προκειμένου να μην λειτουργήσει η βάστρια μέσα στο χώρο μου, μέσα στο κόμμα μου, μέσα σε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλο το να πεις ότι έχω μια δομή μικρή καταγραφής, παραμονής λίγων ημερών και οι άνθρωποι φεύγουν, και άλλο να υποθηκεύσω το μέλλον του τόπου με τη δικιά μου σφραγίδα και υπογραφή, με τη δημιουργία ενός κλειστού κέντρου κράτησης,
με όλους τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που περικλεί αυτό για τον τόπο μας, αλλά και για την ιστορία του τόπου μας ως δημιουργία ενός κέντρου φυλακής ψυχών. Αυτό νομίζω ότι κανένας λέσβιος δεν θα ήθελε να το δεχτεί. Δεδομένου ότι έχετε Περγαμηνές ως προς τα οικονομικά, ποιες θα ήταν οι παρεμβάσεις σε αυτό το τομέα στα νησιά Λέσβου, Λίμνου και Αιγαίου Ευστρατείου? Η νησιωτικότητα πιστεύω ότι δεν είναι ένα άρθρο απλά του συντάγματος. Να λέμε ότι το άρθρο 101 του συντάγματος προστατεύει την νησιωτικότητα, θα πρέπει να έχει και ουσία και περιεχόμενο. Αυτό που κάναμε στην προηγούμενη περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μεταφορικό ισοδύναμο, που ήταν το πρώτο μέτρο που ουσιαστικά εντάχθηκε στη φαρέτρα που μπορεί να έχει προστασία της νησιωτικότητας. Είδαμε να λειτουργεί καλά τα πρώτα χρόνια, τα τελευταία είδαμε την απαξίωση. Και εδώ είναι καλό να πούμε ότι ενώ κάποιοι ιδιώτες σε ένα μεγάλο ποσοστό πληρωθήκαν, δηλαδή εγώ, εσείς, για κάποια από τα ταξίδια που έχουμε κάνει, οι επαγγελματίες δεν έχουν πληρωθεί, οι επιχειρήσεις δεν έχουν πληρωθεί. Το μεταφορικό ισοδύναμο που αντιστοιχεί από το πρώτο εξάμεινο του 2022. Ένα δεύτερο μέτρο το οποίο προβλέπει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι το υγειονομικό ισοδύναμο για να στηρίξει τις νησιωτικές και τις άγνωνες γενικά περιοχές, δίνοντας κίνητρα προσέλκυσης γιατρών, νοσηλευτών, διάφορα κίνητρα, είναι οικονομικά, είναι επιστημονικά, στεγαστικά, ούτως ώστε να μπορέσει να προσελκυθεί κόσμος στα νησιά, που να στηρίξει τη δημόσια υγεία, γιατί στο πρόγραμμά μας είναι συνολικά η στήριξη της δημόσιας υγείας. Υπάρχουν φορολογικά μέτρα στήριξης, όπως είναι η διεκδίκηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, κάτι για το οποίο έχει ανοίξει ο δρόμος. Η φορολογία στα μικρά νησιά είναι όμως και το αναπτυξιακό. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό μου κάνει, και το είχα αναπτύξει και στην Κεντρική Επιτροπή στην τελευταία συνεδρίαση, αυτό που θα το έλεγε κάποιος αναπτυξιακό ισοδύναμο, ή ευκαιρίες αναπτυξιακές στους νησιώτες να μπορέσουν να στήσουν κάτι άλλο. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τα νησιά. Είπα πριν ότι μπορεί να περνούν τα ΕΣΠΑ, τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το ΠΑΑ, τα ΛΙΝΤΕΡ, και να μην έχουμε δει επί της ουσίας κάτι καλύτερο. Εκτιμώ ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα όραμα για το κάθε νησί, που κάτω από αυτό το όραμα να κρέμονται δράσεις και έργα και να μην πηγαίνουν χρήματα άδικα, που δεν έχουν απόδοση. Για παράδειγμα, γιατί να μην έβλεπε κανείς την συνολική ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας Πολυχνήτου, λέω ένα παράδειγμα που αφορά τα νησιά μας, η οποία φθήνει. Μετά το σεισμό της Βρύσας, τις πυρκαγιές του τελευταίου διαστήματος, την ίδια την πίεση που υφίσταται η κοινωνία, ενώ είναι μια πολύ πλουτοπαραγωγική περιοχή. Είμαι στον κόλπο Καλονίας, έχει ιστορία, τα ροδαφνίδια είναι δίπλα, έχει θερμές πηγές, έχει θάλασσα, τα βατερά, έχει κάμπο, έχει ελιές. Έχει δηλαδή κάθε λόγο να μπορεί αυτή η περιοχή να αναπτυχθεί, αρκεί κάποιος να σκύψει από πάνω της και να δώσει κίνητρα για ανάπτυξη. Και μπορούν να βρεθούν και οι πόροι. Υπάρχουν δηλαδή χρήματα. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα, ας πούμε, το ίδιο είναι και στη Λίμνου ή στον Αϊστράτη. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει στον Άγιο Δημήτριο της Λίμνου ένα κεφαλοχώρι που έχει γύρω του όλα αυτά τα μπέλια και την παραγωγή και να μην έχει καφενείο. Δεν λειτουργεί ούτε ένα καφενείο στον Άγιο Δημήτρη. Είναι σοβαρά αυτά τα θέματα, γιατί πρέπει να κρατήσουμε τα παιδιά μας. Ένας λόγος που με βγάζει στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι το νιάξιμο για τον τόπο, αλλά και το νιάξιμο για αυτό που λέμε για τα παιδιά μας. Για το δημογραφικό, για τον κόσμο που πρέπει να παραμείνει εδώ. Που τα νησιά μας αναπτυχθούν, γιατί μπορούν. Ποιος είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές? Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές είναι να είναι πρώτος νικητής για να μπορέσει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας με τις προοδευτικές και τις αρέστηρες δυνάμεις του τόπου, δεδομένου ότι η απλή αναλογική με την οποία θα γίνουν οι εκλογές μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Δίνει τη δυνατότητα για συγκλήσεις προγραμματικές και είναι εφικτό. Ο πολίτης επίσης ξέρει ότι η ψήφος του δεν πάει χαμένη, η ψήφος του έχει ακριβώς τη δύναμη που της δίνει ο ίδιος, καθότι θα αναλογικά θα εκφραστεί και στη Βουλή, χωρίς μπόνους έδρες κλπ, όπως έχει ενισχυμένη αναλογική. Μετά τις 21 του Μάη, δηλαδή μετά το κλείσιμο της κάλπης
και ανάλογα με τη δύναμη που θα πάρουν τα κόμματα, νομίζω ότι απελευθερώνονται και οι ίδιοι και τα ίδια τα κόμματα να πάνε σε προγραμματικές συγκλήσεις προκειμένου να δημιουργηθεί μια τέτοια κυβέρνηση. Άρα είναι μια μοναδική ευκαιρία. Την ίδια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, διεκδικεί αλλεπάλληλες τις εκλογές μέχρι που να πάρει την πολυπόθητη γι' αυτόν αυτοδυναμία για να συνεχίσει αυτή την καταστροφική πορεία για τον τόπο. Κάποιοι λένε ότι μετά τις εθνικές εκλογές θα συνεχίσετε την πορεία στην αυτοδιοίκηση και στον πρώτο βαθμό, στο Δήμο Δυτικής Λέσβης. Ή ένα τέτοιο σενάριο. Νομίζω ότι δεν είναι αυτός. Όχι, νομίζω, είμαι βέβαιη και κατηγορηματικά απαντώ ότι όχι, δεν έχω κάποια τέτοια βλέψη. Άλλωστε, νομίζω ότι το καταλαβαίνει και κανείς ότι είναι κάτι το οποίο το έχω ακούσει και εγώ να κυκλοφορεί και χαμογελώ. Γιατί αυτή τη στιγμή λέμε ότι θέλουμε στις 21 του Μάη να προκύψει η κυβέρνηση αυτή που θα ανοίξει το δρόμο. Και για μένα λοιπόν είναι άλλες οι προτεραιότητες σε αυτή τη φάση, γιατί μια νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και προοδευτικών δυνάμεων σας διαβεβαιώ ότι έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει. Το έχω ζήσει τα χρόνια της διακυβέρνησης 15-19 από πολύ κοντά και μπορώ να σας διαβεβαιώσω πόσο πολύ μεγάλη είναι αυτή η δουλειά. Άρα έχω τάξει τον εαυτό μου σε αυτό. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Άλλωστε ήδη ο καιρός έχει περάσει προκειμένου κάποιος να ήθελε να προετοιμάσει κάτι. Δεν είναι αυτό η στόχευσή μου. Και διαψεύδω κατηγορηματικά όποιον το λέει, γιατί αν θες να ασχοληθείς με την αυτοδιοίκηση, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνεις σοβαρά. Και εγώ έχω μάθει ό,τι κάνω στη ζωή μου να το κάνω σοβαρά. Το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές είναι δικαιοσύνη παντού. Πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί κάτι τέτοιο? Το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ δικαιοσύνη παντού, μέσα σε δύο λέξεις περικλείονται πάρα πολλά πράγματα και αναπτύσσεται αναλυτικά στο πρόγραμμα. Βασική στόχη και άμεση στόχη είναι μέσα από το τετράπτυχο αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και δίκαιο κράτος, να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση στα προβλήματα του κόσμου. Και έρχεται και το πρόγραμμα των 50 πρώτων ημερών και απαντάει σε αυτό. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα της κοινωνίας? Είναι ακρίβεια. Μπορούν να γίνουν πράγματα που να μειωθεί η ακρίβεια? Μπορούν. Ποια είναι αυτά? Η μείωση του ΦΠΑ, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο μηδενισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο των αγροτών. Είναι η αύξηση του μισθών στα 880, άρα παίρνει κάποιος μια αγοριστική δύναμη παραπάνω, μπορεί λοιπόν να ξοδέψει αυτό το επιπλέον κατοστάρικο να πω. Η αύξηση των μισθών στους δημόσιους υπαλλήλους, η 13η σύνταξη που την είχε κόψει η Νέα Δημοκρατία και την επαναφέρει, αυτά είναι στα άμεσα μέτρα, όπως και ο έλεγχος των τιμών των καυσίμων, της χοντρικής τιμής και κατ' επέκταση της λιανικής. Αυτά λοιπόν είναι κοστολογημένα και άμεσα για τις 50 πρώτες μέρες. Τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν είναι δύσκολο. Η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 απέδειξε κάποια πράγματα. Απέδειξε πώς εν κινήσει μπορούσαμε να κάνουμε πολιτική, να βρίσκουμε πόρους και να χρηματοδοτούμε ανάγκες. Και να θυμίσω κάποια πράγματα, δηλαδή πόσο δύσκολο ήταν για το μεταφορικό ισοδύναμο που είπαμε πριν. Όλοι λέγανε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, όμως το κάνανε. Μέσα σε συνθήκες μνημονίων, πόσο μάλλον όταν είσαι απελευθερωμένος. Είχαμε δώσει μια ανάσχεση στο θέμα της υγείας, δώσαμε την περίθαλψη σε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Ακόμα οι ανασφάλιστοι με αυτόν τον τρόπο γιατρεύονται. Κόψαμε το 5 ευρώ που πήγαινε η γιαγιά στο κέντρο υγείας να γράψει τα φάρμακα και ο παππούς και ήθελε 5 ευρώ κάθε φορά. Στήσαμε τα κέντρα κοινότητας, που είναι μια δομή στην οποία μπορεί να καταφύγει κάποιος χωρίς να χρειάζονται πελατειακές σχέσεις προκειμένου να διευκολυνθεί και να δώσει λύση κοινωνική στα προβλήματά του. Μπορεί να πάει κάποιος να διεκδικήσει το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, κάποιο επίδομα, οτιδήποτε. Παλιά ο κόσμος τι έκανε? Έτρεχε στις αυλές των πολιτικών. Αυτά τα πράγματα γινόντουσαν. Άρα τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, τίποτα δεν είναι άπιαστο, αρκεί μια κυβέρνηση να το θέλει και έχουμε αποδείξει ότι το θέλαμε αυτό το πράγμα. Το να ασκήσουμε μια άλλη πολιτική. Αυτό το πράγμα θα κάνουμε και τώρα. Κυρία Νικολάρα, θέλω να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε στους ενδυνάμενους ψηφοφόρους σας ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να στηρίξουν εσάς. Θα πω ότι καταρχήν καλώ όλους τους ανθρώπους και κυρίως τους νέους να πάνε στην κάλπη, γιατί η ψήφος
είναι η δύναμή μας, η δύναμη των πολιτών. Προφανώς και θέλω να ψηφίσουν και να υποστηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε και θα κάνουμε σαν κυβέρνηση απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Με μυρολυπτικό πρόσημο, υπέρ των πολλών, υπέρ των αδύναμων, υπέρ της κοινωνίας και όχι των ολιγοπολίων. Άρα στα πλαίσια αυτά, προφανώς και για μένα θα ήταν τιμητική η ψήφος των πολιτών. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια είμαι δίπλα στην κοινωνία, είμαι κομμάτι της κοινωνίας, έχω γειωθεί από τα προβλήματά της, από τις έννοιες της και από όσα θα ήθελα να γίνονται για τον τόπο. Κοιτάζουμε ευθύτητα τους πολίτες στα μάτια, δεν τους έχω κοροϊδέψει ποτέ. Εκτιμώ την αγάπη που μου δίνουν και την εκτίμηση. Θέλω να συνεχίσω να τους κοιτάζω στα μάτια και να επιστρέψω σε εκείνους αυτό που μπορώ να κάνω και αυτό που μπορώ να δώσω στον τόπο. Με το σκεπτικό αυτό, λοιπόν, θα καλούσα και ως γυναίκα και από τη δύναμη που μου δίνει και το κόμμα μου που διεκδικεί, τέλος πάντων, την εκπροσώπηση των γυναικών στα κοινά και στον πολιτικό λόγο, ζητάω την ψήφο των πολιτών. Στη Λέσβο, στη Λίμνο και στον Άι Στράτη.